Τώρα δεν θα σταθούμε αναλυτικά στην τοποθέτηση του Περιφερειάρχη που μας έκανε την τιμή να έρθει να τοποθετηθεί στο θέμα αν και έλειπε όλα τα προηγούμενα. <ΣΣΣΣΣ> Αυτό ε, δεν τοποθετηθεί σε κανένα από τα προηγούμενα. <ΣΣΣ> <ΣΣ> Εντάξει. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν ορισμένα ερωτήματα τα οποία παραμένουν αναπάντητα. Εμείς δεν κινδυνολογούμε, έχουμε μια σαφή θέση, ούτε πολύ περισσότερο θέλουμε να προσάψουμε άλλα πράγματα πίσω από αυτά που Υπάρχουν τοποθετήσει. Λείπει από τον Περιφερειάρχη προβολή. Δόξα τω Θεώ που λένε και οι Χριστιανοί, Κάθε μέρα είστε στα κανάλια. Με κάθε αφορμή και κάθε αιτία έχετε πολύ μεγάλη προβολή. Τι ανάγκη έρχεται να καλύψει πολύ περισσότερο που βάζουμε και ένα σοβαρό ζήτημα, το βάλαμε. Γι' αυτό είπα, κύριε Περιφερειάρχη, ότι λείπατε σε όλα τα προηγούμενα γιατί μέσα σε πέντε θέματα που βάλατε, από το 4 μέχρι το 9, μοιράσατε 735.000 ευρώ, τα μοιράσατε δεξιά και αριστερά, σε πολιτιστικές, αθλητικές εκδηλώσεις και άλλες. Υπάρχουν ανάγκες για την Αττική. Εδώ πρέπει να τις αξιολογήσουμε. Θα έρθει, θα μου πείτε, την επόμενη εβδομάδα ο προϋπολογισμός. Υπάρχουν ανάγκες που πρέπει να δούμε έχουμε αυτά προς τα που θα κινηθούν τα κονδύλια. Λέει ο λαός μας μία σοφή έκφραση. Ψωμί δεν έχουμε να φάμε, ραπανάκια για την όρεξη. Εδώ υπάρχουν ανοιχτά μεγάλα θέματα. Είπατε πάρα πολύ σωστά, είναι ανοιχτό το θέμα των απορριμμάτων. Τεράστιο θέμα, μια υγειονομική βόμβα. Είναι ανοιχτό το θέμα των αντιπλημμυρικών έργων. Τι μην ξεκυλιέστε από τα μπαλώματα που έχουν γίνει. Ο κόσμος παρακαλάει να μυρίξει μια δυνατή βροχή. Είναι ανοιχτό το θέμα των ρεμάτων. Είναι ανοιχτό το θέμα της αντισυσμικής θωράκησης. Είναι ανοιχτά δηλαδή όλα τα μεγάλα ζητήματα που απαιτούν τεράστια κονδύλια. Τεράστια κονδύλια απαιτούν, πράγματι. Όταν όμως είναι να συζητήσουμε για τέτοια τεράστια θέματα, εκεί δεν υπάρχει, αλλά όταν πρόκειται για φιέστες, όταν πρόκειται για την προβολή, όταν πρόκειται για τις καμπάνιες σας, εκεί πάντα υπάρχει πακτολός χρημάτων. Υπάρχει ανάγκη αυτά που συζητάμε εδώ πέρα να έχουν δημοσιότητα. Εμείς δεν το όρνομαστε. Πράγματι υπάρχει. Γι' αυτό και είδατε ότι ακόμα και αυτό το ζήτημα που ήρθε σχετικά με τη διαδικτυακή προβολή του Περιφερειακού Συμβουλίου, εμείς το ψηφίσαμε είναι από τα λίγα θέματα τα οποία τα ψηφίσαμε παρότι θα μπορούσε να πει κανένα ότι πρέπει να γίνει και ένα έλεγχο για τα κονδύλια που δίνονται και εκεί. Τρίτο ζήτημα. Υπάρχει κρατική τηλεόραση. Την πληρώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Κρατική τηλεόραση έχει τηλεοπτικά κανάλια, έχει τρία. Έχει ραδιοφωνικά, έχει αρκετά. Στην κρατική τηλεόραση υπάρχει η προβολή του Περιφερειακού Συμβουλίου ή και των θέσεων των παρατάξεων. Ποια προβολή υπάρχει εκεί, είμαστε αποκλεισμένοι όλοι. Εκεί υπάρχει η Δεν περνάει κανένα. Εμεί έχουμε στείλει πόσα δελτία τύπου, έχουμε κάνει πόσε καταγγελίε, έχουμε κάνει τοποθετήσει, όχι μόνο καταγγελίε, για σοβαρά ζητήματα. Έχουμε δώσει την πρότασή μα για σοβαρά ζητήματα και από τα οποία δεν έχει περάσει τίποτα. Στο Άτικα, τι θα αλλάξει μπορείτε να πάτε στον αντίστοιχο Υπουργό να κάνετε μία συμφωνία στην κρατική τηλεόραση και εκπομπή και μία και δύο και τρεις. Εκεί είναι. Έχουμε δικαίωμα λοιπόν για να υπάρξει και μάλιστα η προβολή και με βάση και τη δύναμη των παρατάξεων. Επομένως, να είμαστε καθαροί. Το κανάλι έρχεται να καλύψει αυτή τη στιγμή όχι την προβολή του Περιφερειακού Συμβουλίου και την ανάγκη ενημέρωση των πολιτών, έρχεται να καλύψει προπαγανδιστικές ανάγκες της διοίκησης. Αυτό έρχεται να καλύψει και σε αυτό είμαστε αντίθετοι.